Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα δούμε κάτι ξεχωριστό. Θα δούμε τα Μέθυνα και τη Τριζινία. Βρέχονται από το Σαρονικό. Ο κύριος Σπύρος Πελάλης, ο δήμαρχος της πόλης, θα μας εξηγήσει το κάθε τι. Σύντομα κοντά σας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Λονδίνο, καλημέρα στην Αγγλία από Ελλάδα, από το Δήμο Τριζινίας Μεθάνων, καλημέρα στο Greek TV London. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που θα κάνουμε για την περιοχή μας και την πρόσκληση που είχαμε από εσάς. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για το χρόνο σας. Η συζήτηση που θα κάνουμε θα είναι πολύ επικοδομητική, οπότε θέλουμε να μάθουμε τα νεότερα της πόλης σας. Τι μείνει γενέστε. Είμαστε πολύ κοντά στις διακοπές, οπότε ο κόσμος πρέπει να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. 14 του Μαΐ, όλα ανοιχτά, όλα ελεύθερα όπως ξέρετε. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Δήμαρχε? Καταρχάς είμαστε μια περιοχή πολύ μεγάλη. Ο Δήμος Τριζινίας Μεθάνων είναι η ένωση δύο Δήμων, της Τριζινίας και των Μεθάνων, της Χερσονήσου. Ακριβώς. Έχουν ανοίξει στα πλαίσια του COVID οι δραστηριότητες. Έχουμε μία ανησυχία τώρα τελευταία για το θέμα της μετάλλαξης του ΔΕΛΤΑ. Αλλά είμαστε ήρεμοι, παρακολουθούμε τα θέματα. Ο κόσμος εμβολιάζεται. Και ταυτόχρονα μπορώ να σας πω ότι είμαστε μία περιοχή η οποία κρατήθηκε κάτω από 10 κρούσματα όλο αυτό το χρονικό διάστημα του 1,5 χρόνου. Πολύ ωραία. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα κρούσμα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Δήμαρχε, σε τι ποσοστιαία μονάδα αυτή τη στιγμή ανήκει στην πόλη σας σχετικά με τους εμβολιασμούς? Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Πάντως το μόνο που μπορώ να σας πω είναι αυτή τη στιγμή, γιατί τα στοιχεία δεν δίνονται συγκεντρωτικά και εμείς θα βάλουμε τα στοιχεία τα οποία είναι για τους εμβολιασμένους. Την Τετάρτη έρχονται εμβόλια Johnson & Johnson στην περιοχή μας. Από Πέμπτη ξεκινάμε εμβόλια σε όλη την περιοχή με τον Johnson & Johnson και τελευταίο μήνυμα που ήρθε και το διαβάσαμε λίγο πριν είναι ότι μπορεί ο καθένας να επιλέγει όποιο εμβόλιο θέλει, δηλαδή θα έρθουν και άλλα εμβόλια. Το Pfizer, το AstraZeneca που ήδη έχουμε κάνει AstraZeneca. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κινητικότητα ώστε να εμβολιαστεί όσος περισσότερος κόσμος γίνεται. Έτσι πρέπει, νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλό επίπεδο εμβολιασμού. Υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός στα νοσοκομεία σας? Πώς αντιμετωπίζετε όλα τα έκτακτα περιστατικά? Εμείς εδώ έχουμε το κέντρο υγείας, το οποίο έρχεται ο κόσμος αν αισθάνεται κάτι, πηγαίνει, εξετάζεται. Εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει το κρούσμα, μεταφέρεται στο κοντινότερο νοσοκομείο που είναι στο Άργος ή στον Άθλιο. Όταν υπάρχει κάποιο σοβαρό δείγμα ότι πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο και πρέπει να μεταφερθεί. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να σας πούμε ότι χωρίς να έχει γίνει κάτι προς το μοιραίο, τα μόνα δύο κρούσματα έχουμε μεταφέρει σε άλλο νοσοκομείο. Όλα παραμένουν εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Κύριε Δήμαρχε, βάσει αυτά που μου είπατε, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τουρισμό? Είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Και είναι μια περιοχή, ο Δήμος Τριζινίας Μεθάνων, που βρίσκεται στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο βορειοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου, στην Αργολική Χερσόνησο. Είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί να το έχει κάθε επισκέπτη στο κέντρο και να πηγαίνει σε διάφορες περιοχές κοντινές από εδώ. Και βασικά πιστεύω ότι ένα δεκαπενθήμερο, άμα κάτσει κάποιος επισκέπτης, θα μείνει μόνο εδώ στην περιοχή, διότι είναι τόσα πολλά τα σημεία που πρέπει να επισκεφτούμε και τα είδη που μπορεί να επισκεφθεί από θρησκευτικό τουρισμό,
από ιστορικό, από πολιτισμό, από αρχαιολογικούς χώρους, τα πάντα, τα πάντα. Ωραίες παραλίες, ωραίες ταβερνίτσες, ωραία παραλιακά χωριά. Έχει όλους τους τα είδη τουρισμού που χρειάζεται κάποιος επισκέπτης. Ακόμα και περιπατητικό μέσα στο δάσος. Κύριε Δημάρχε, μας λέτε πολύ ευχάριστα πράγματα και θέλουμε να τα ζήσουμε αυτά από κοντά. Έχουμε κρατήσεις ή ακυρώσεις, κύριε Δήμαρχε? Στην περιοχή μας τα ξενοδοχεία δεν έχουν ακυρώσεις. Ακούω και εγώ για πτήσεις που ακυρώνονται ή διάφορα άλλα πράγματα. Προς το παρόν εδώ στην περιοχή μας είναι ένας κοντινός προορισμός ως προς την Αττική, αν βάλουμε το κέντρο, που είναι και το αεροδρόμιο το ελληνικό. Και είμαστε 2 ώρες, 2,5 ήσυχη οδήγηση και υπάρχει και η αστική σημεία. Καράβια και υπτάμενα και συμβατικά καράβια και υπτάμενα τα οποία φεύγουν από τον Πειραιά. Η απόσταση είναι με τα flying dolphin 1 ώρα και με το συμβατικό καράβι πάλι 2,5 ώρες. Ξενοδοχειακά, πώς υποστηρίζουμε τον τουρισμό στην εποχή που είμαστε στο πικ? Υπάρχουν ξενοδοχεία και στην περιοχή της έδρας του Δήμου που είναι ο Γαλατάς και στην περιοχή της Χερσονήσου, των Μεθάνων. Υπάρχουν νοικιαζόμενα δωμάτια, εκτός από τα ξενοδοχεία, με ωραία θέα. Ποιες χώρες επισκέπτονται την πόλη σας? Από την Αγγλία επισκέπτονται πολλοί τουρίστες τη χώρα μας. Υπάρχουν και από σκανδιναβικές χώρες. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε και να πούμε έχουμε περισσότερο από εκεί. Είναι ένας καταμερισμός από όλο τον κόσμο. Εσείς στοχεύετε σε κάποιες άλλες χώρες για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τον τουρισμό στην πόλη σας? Εμείς απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Και μάλιστα η περιοχή μας διαθέτει και χώρους οι οποίοι έχουν έρθει πάρα πολύ ξένοι και αγοράζουν χτήματα και χτίζουν και είναι παραθεριστές μόνιμα μερικές φορές. Δηλαδή την περιοχή τώρα, την περίοδο τώρα του COVID υπάρχουν ξένοι οι οποίοι έχουν μείνει όλο αυτό το διάστημα εδώ. Πολύ ωραία. Και δεν έχουν μετακινηθεί. Μία πρόταση η οποία πρέπει να ακουστεί ότι εάν θέλουν να έρθουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή από άλλες χώρες, κόσμος για να δώσει και να μείνει στην περιοχή ως εξοχικό να κάνει, είναι κάτι το φανταστικό. Διότι υπάρχουν ορεινές περιοχές με μεγάλη θέα. Δεν μιλάμε ότι υπάρχουν χώροι μόνο στον οικισμό που βρίσκεται η πόλη, αλλά υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες έχουν αρχίσει και βρίσκονται προς πώληση. Συγκοινωνιακά, πώς εξυπηρετεί την πόλη σας και πώς συνδέεται με τα γύρω νησιά? Το πιο κοντινό μας νησί, το οποίο είναι 300 μέτρα απόσταση, είναι ο Πόρος, το οποίο υπάρχει και φεριμπότ για τη μετακίνηση των οχημάτων και βάρκες, οι οποίες μετακινούνται και η απόσταση είναι 1,5 με 2 λεπτά. Άλλα μέρη μπορούν μέσω του πόρου να πάνε και με καράβι προς Σίδρα ή Σπέτσες, αλλά υπάρχει και οδικό δίκτυο που μπορούν να μετακινηθούν από εκεί. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να μου δώσετε μία συγκεκριμένη απάντηση για τις προσδοκίες σας για τη φετινή σεζόν, διότι νομίζω έχετε κάποια εμπειρία στην περιοχή σας και θα θέλαμε να ξέρουμε. Είμαι συγκρατημένος ακόμα. Ο κόσμος έχει αρχίσει και έρχεται. Αυτή τη στιγμή έρχονται λίγος είναι ο τουρισμός που έχει έρθει για να κάτσει 10 ή 15 μέρες ή μία εβδομάδα, αλλά τα Σαββατοκύριακα υπάρχει εξόρμηση του κόσμου προς την περιοχή μας. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί μετά τις 15 Ιουλίου. Καταλαβαίνετε ότι από 15 Ιουλίου μέχρι και Οκτώβρη προτιμάνε από άλλες χώρες να έρχονται εδώ για τουρισμό. Ασφαλώς.
Τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός, ο τουριστικός ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Πιστεύετε ότι ο ήλιος και η θάλασσα είναι αρκετός για να προσεγγίσουμε επισκέπτες στην πόλη μας? Λόγω του πρώτου επαγγέλματός που ήμουνα στο πολεμικό ναυτικό και είμαι αντινάβαρχος στην αποστρατεία, έχω γυρίσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όλοι αγαπάνε τον ήλιο και τη θάλασσα και τα ωραία ταβερνάκια. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ο ήλιος τον επιζητούν όλοι. Και επειδή έχω περάσει και από την Αγγλία και από Βέλγιο και από Γαλλία και από άλλες χώρες, νομίζω σαν τον ήλιο της Ελλάδας δεν υπάρχει πουθενά. Η πόλη σας, νομίζω κύριε Δήμαρχε, είναι πολυπρόσωπη, έχει τα πάντα. Και νομίζω ότι στηρίζει το κομμάτι αυτό που θα σας πω τώρα άψογα. Θεματικό τουρισμό. Έχετε κάνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση? Έχουμε θρησκευτικό τουρισμό, γεωλογικό τουρισμό εδώ στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στο κομμάτι των μεθάνων. Υπάρχουν οι αιματικές πηγές. Ωραία. Οι οποίες πριν από 5 χρόνια δουλεύανε σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστές. Είναι η επιδίωξη που κάνουμε ώστε να ανεβάσουμε τον ιαματικό τουρισμό. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είμαστε σε θέση να έχει τελειώσει αυτό το θέμα και να έχουμε μπει σε μια διαγωνιστική διαδικασία ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να έρθουν επενδυτές που κάποτε τα ιαματικά λουτρά των μεθάνων ήταν ο τουριστικός παράδεισος στην περιοχή της Αττικής. Το ευχόμαστε και εμείς, κύριε Δήμαρχε, αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σχετικά με τη διάρκεια του τουρισμού στην Ελλάδα, μετά από όλο αυτό που περάσαμε 15 μήνες στην πανδημία, έχετε σκεφτεί κάτι για την επιμήκυνση της σεζόν? Η επιμήκυνση οφείλεται στον κάθε επισκέπτη. Ο τουρισμός εδώ στην περιοχή της Ελλάδος κρατάει συνήθως μέχρι τέλος Οκτώβρη. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχει και το χειμώνα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένας τουρισμός, όταν έρχεται ένας επισκέπτης για να κάνει τα μπάνια του, τις διακοπές του, να δει αξιοθέατα, παλιά ήταν αυτή η χρονική περίοδος που ξεκίναγε από Μάρτιο και τελείωνε Οκτώβρη. Ωραία. Η διαδικασία, οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις σαν τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη θα έχει καλό καιρό. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν πάρα πολύ όλα αυτά τα θέματα. Άρα δεν περιμέναμε να έχουμε καύσωνα τόσο πολύ αυτές τις μέρες. Εμείς το Μάρτιο δεν κυκλοφορούμε με κοντό μπλουζάκι. Οι Ευρωπαίοι που έρχονται κάτω εδώ κυκλοφορούν με μπλουζάκι κοντό. Καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετική η κατάσταση. Είναι ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν και που πιστεύω ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση σε όλα τα κράτη. Έτσι είναι, κύριε Δημαρχέ. Μετά την τουριστική βιομηχανία που έχετε, ποια άλλη πλουτοπαραγωγική τομής ενισχύουν την οικονομία του τόπου σας? Είναι ο πρωτογενής παράγοντας. Δηλαδή υπάρχει ελαιόλαδο, υπάρχουν σπεριδοειδή, υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ρίξει σε θέματα με λυσοκομεία και άλλες κατηγορίες. Υπάρχουν βιολογικά προϊόντα, υπάρχουν ανθοπαραγωγοί, οι οποίοι κάνουν πλέον και εξαγωγή στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το συγκεκριμένο σε ένα είδος. Υπάρχουν διάφορα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Μία ερώτηση να σας κάνω, γιατί μου δώσετε μία ιδέα προηγουμένως με τους νέους. Η νεολαία παραμένει στον τόπο που γεννήθηκε? Υπάρχουν προοπτικές? Οι νέοι πλέον ενδιαφέρονται.
και για την ιστορία του τόπου. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι γυρίζουν στον τόπο τους και αναπτύσσουν τα βιολογικά προϊόντα με λυσοκομεία. Είναι σταδιακή αυτή η ανάπτυξη. Έχει ξεκινήσει τώρα μία πενταετία. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχει βελτιωθεί και θα έχει αυξηθεί και σε άλλα είδη. Το ελπίζουμε και εμείς αυτό, κύριε Δήμαρχε. Αυτό που ήθελα να σας πω και να τονίσω πάρα πολύ είναι ότι η περιοχή μας έχει μία ιστορία από το 1600 π.Χ. Αυτό μπορεί να τραβήξει τον οποιοδήποτε επισκέπτη. Σε όλα τα είδη, θρησκευτικός, ιστορικός και τα τελευταία χρόνια υπάρχει και ο φυσιολάτρης που θέλει να βλέπει, να περπατάει και να πηγαίνει σε διάφορα σημεία και να αφιερώνει πολύ χρόνο. Αυτό είναι σε μεγάλη έκταση. Ας σκεφτείτε ότι η έκταση είναι 240.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα έχει χώρο να βρεθεί μέσα στη φύση. Κύριε Δήμαρχε, πόσο χρειάζεστε την πράσινη ενέργεια στην πόλη σας? Βάζετε θέματα σε μία δημοτική αρχή η οποία στα προγράμματα που αναπτύσσει η πολιτεία τον τελευταίο καιρό προσπαθούμε να μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι που δεν λέω πρέπει να το κάνουμε 100%, χρειάζεται 300% να πάμε. Προσπαθούμε να φτιάξουμε, ο Δήμος να κάνει ηλεκτροκίνηση. Προσπαθούμε να μαζέψουμε, αντί να είμαστε στην ηλεκτρική ενέργεια, να πάμε στην ηλιακή ενέργεια. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες, στις κορφές του όρους Αδερών και έχουν φτιάξει ανεμογεννήτριες. Εμείς πηγαίνουμε σαν Δήμος ή σε φωτοβολταϊκά ή σε άλλη μορφή ενέργειας. Θα το δούμε αυτό σταδιακά. Είναι τα προγράμματα που έχουμε βάλει και εμείς στην πολιτεία, στα προγράμματα που έχει εκδώσει. Θα δούμε τι θα κερδίσουμε και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Σε αυτό το κομμάτι θέλουμε πολύ ανάπτυξη. Ωραία, πάντως έχετε κάνει κάποιες ενέργειες, έχετε κάνει κάποια μελέτη. Έχουμε κάνει βήματα ως προς τις μελέτες τώρα αρχικά να χρηματοδοτηθούν και μετά να προχωρήσουμε. Θέλει όμως αυτό δεν πρέπει να το αφήνεις, γιατί η σημερινή εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αλματώδη προοπτική. Σημαντικό αυτό, κύριε Δήμαρχε. Πρέπει να προχωρήσει, διότι είναι το μέλλον της Ελλάδος. Πέστε μας ένα σημείο αναφοράς της πόλης σας. Θα σας πω μερικά. Πέστε μας. Γιατί δεν θέλω να αδικήσω καμία περιοχή. Το ηφαίστειο των Μεθάνων, που δεν το είπαμε, το οποίο ξεκινάει από το 300 π.Χ. Ωραία. Έχει 60 χιλιόμετρα σηματοδοτούμε μονοπάτια. Είναι ο αρχαιολογικός χώρος, λέω χώρος, γιατί περιλαμβάνει πάρα πολλά, της Τριζίνας, ο Θησέας, το Διαβολογέφυρο, το Ασκληπιείο. Και υπάρχουν και άλλα μέρη διάσπαρτα σε όλη την Τριζινία. Υπάρχει το κάστρο του Φαβιέρου. Υπάρχει μυκηναϊκός πολιτισμός σε συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν ένα σύγχρονο μοναστήρι. Ο ναός του Ιπόλυτου και ο ναός της παλιάς επισκοπής. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Με καλύψατε, κύριε Δήμαρχε, πολύ ωραία μέχρι εδώ. Το καλό είναι ότι μπορούμε να σας στείλουμε ένα κείμενο, μία ανάλυση όλη της περιοχής, την οποία μπορείτε να την εκπαιδεύσετε. Θα σας ευγνωμονούμε γι' αυτό, διότι, όπως ξέρετε, η ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου είναι ένα κανάλι που είναι στη Μεγάλη Βρετανία και εκπέμπει παγκοσμίως. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την προβολή του τόπου σας άμεσα. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε 5 εξωτικές παραλίες. Τα Βουτσαλάκια, τα οποία έχει πάρει και σημαία, γαλάζια σημαία. Ωραία.
υπάρχει η περιοχή της Ψύφτας. Μια παραλία πάνω από 4 χιλιόμετρα. Αυτή τώρα τον επόμενο χρόνο θα τη βάλουμε για να πάρει θέση για τη γαλάζια σημαία. Η περιοχή των Μεθάνων Λιμιώνα. Στην περιοχή των Μεθάνων Λιμιώνα. Υπάρχει το νησάκι στα Μέθενα. Υπάρχουν ωραίες παραλίες στον Άγιο Νικόλα, στους Αγίους Θεοδόρους των Μεθάνων και στον Παθή των Μεθάνων. Όμορφα. Πολύ όμορφα. Κύριε Δήμαρχε, πέστε μας τον πληθυσμό της πόλης σας. Ο πληθυσμός είναι 7.143 δημότες, το οποίο το καλοκαίρι διπλασιάζεται. Πολύ ωραία. Τοπικά φαγητά. Όπως όλη η Ελλάδα, έχουμε πολλά φαγητά. Και έχουμε και δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι κάνουν ωραίο μουσακά. Για να το διαφημίσουμε και κάποιους δημοτικούς συμβούλους. Ως προς τα αγγλικά έχουμε το γαλατομπούρικο. Αυτά είναι τα δικά σας σπεσιαλιτέ. Και πέστε μας και προϊόντα που χαρακτηρίζουν τον τόπο σας. Λεμόνια. Λάδι. Ωραία. Η ελιά. Η οποία εδώ τη φτιάχνουν με διάφορους τρόπους. Είτε με ξύδι, είτε με το αλατόνερο. Υπάρχουν βούτυρα, τα οποία παράγουν. Κυριά. Πορτοκάλια. Μανταρίνια. Η περιοχή του Μεθάνου βγάζει την πιο ξακουστή ρίγανη που υπάρχει. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Και ωραία παραλιακά ταβερνάκια με ωραίο ψάρι από την περιοχή του Αργοσαρονικού. Σαρονικός, έτσι. Ο Σαρονικός βρέχει όλο το κομμάτι αυτό το δικό σας, όλη την πόλη σας. Είναι πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγματι. Και νομίζω όλοι οι επισκέπτες θα είναι ενθουσιασμένοι, γι' αυτό θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Οι επισκέπτες που φεύγουν από την πόλη σας παίρνουν μαζί τους βιωματική εμπειρία. Πώς το έχετε αντιληφθεί? Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ότι παίρνουν μια εμπειρία τέτοια είναι αποδεκτή. Προηγουμένως είπαμε για τον αργολικό, για τον Αργοσαρονικό. Ακριβώς. Ένα κομμάτι της περιοχής βρέχεται και από τον κόλπο της Επιδαύρου. Ωραία. Που πολύ εύκολα από εδώ πηγαίνουν στο θέατρο της Επιδαύρου. Κύριε Δήμαρχε, έχετε κάτι άλλο σημαντικό να μας πείτε για το νησί? Λέω σε όλους τους φίλους από το Λονδίνο, από την Αγγλία, ότι η επίσκεψή τους σε αυτόν τον τόπο θα τους αφήσει ωραίες αναμνήσεις, μία ξένιαστη περίοδο διακοπών, και πιστεύω ότι η πρώτη επίσκεψή τους θα είναι σημαντική για μας, γιατί θα ξέρουμε ότι θα έρθουν και του χρόνου. Ακριβώς. Η περιοχή είναι πολύ φιλόξενη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι συγκεντρώνει πλήθος τουριστών παγκοσμίως και εμείς πρέπει πάντα να προσέχουμε αυτό που κάνουμε στα νησιά μας, στις πόλεις που βρέχονται από θάλασσες γύρω-γύρω, διότι φεύγουν, όπως είπαμε, με πολύ καλές βιωματικές εμπειρίες και αυτό μας κάνει να επισκέπτονται κάθε χρόνο τους ίδιους τόπους, τα ίδια νησιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Το θέμα είναι ότι κάποιος ο οποίος κάνει τις διακοπές του μπορεί σήμερα να μην του αρέσει να κάτσει το βράδυ στον τόπο που έχει κλείσει και έχει τη διαμονή του. Ακριβώς. Μπορεί το επόμενο πρωί να σηκωθεί και να πάει να επισκεφτεί, έχει το λιγότερο 10 μέρη σε μία απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων. Άρα το να πάει και να ξαναγυρίσει για να έχει τη διαμονή του εδώ δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δει άλλα μέρη. Είναι ένας εύκολος τόπος, διότι έχεις πολλές προσβάσεις. Ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας, για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε για την πόλη σας. Όλες αυτές είναι πολύ σημαντικές, όπως ξέρετε κι εσείς, διότι θα μπορέσουμε να κάνουμε την προβολή της πόλης σας παγκοσμίως. Σας εύχομαι ολοψυχώς καλό καλοκαίρι, μια πολύ καλή και δημιουργική σεζόν για σας και τους συμπολίτες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο κανάλι σας. Εύχομαι να έχετε πάντα επιτυχίες.
Ευελπιστούμε ότι η συνεργασία μας θα είναι περισσότερο τη διάρκεια που θα ακολουθήσει τα χρόνια, γιατί τη χρειαζόμαστε και εμείς. Εσείς είσαστε αυτοί που θα διαφημίσετε τον τόπο μας. Εσείς είσαστε αυτοί που θα έρθετε, γιατί σας κάνουμε επίσημη πρόσκληση σαν Δήμος, να έρθετε για να τα διαπιστώσετε πρώτα εσείς. Και εσείς είσαστε αυτοί που θα τα δώσετε τα στοιχεία, θα δώσετε τις εικόνες στους ανθρώπους μέσω από το κανάλι σας, για να μην σας στείλουμε εμείς και δείτε αυτά που θέλουμε εμείς. Ωραία, εμείς φυσικά έχουμε δει. Σας, ναι, ναι. Ο δικός σας ερχομός εδώ στον τόπο, κατά τον οποίο σημαίνει ότι σας φιλοξενούμε, σημαίνει πολλά για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όπως το ξέρετε. Και θα σας έχουμε πάλι σε άλλη σύνδεσή μας στο μέλλον, για να έχουμε τα τελευταία νέα του τόπου σας, διότι είναι πολύ χρήσιμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας, γεια σας. Αυτό ήταν ο κύριος Δήμαρχος Μεθάνων και Τριζινίας. Μας εξήγησε το κάθε τι. Τα λόγια είναι περιττά. Πρέπει να πάμε να δούμε όλοι μας από κοντά τις ομορφιές. Είναι καταπληκτικό. Πιστέψτε με. Καλό σας ταξίδι. Γεια σας.